Η χειρό παρόν στους δρόμους έδωσαν το πρωί εκατοντάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό σε Χανιά και Ρέθυμνο λίγο πριν την πρεμιέρα της νέας τουριστικής περιόδου. Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν σωρία οικονομικών προβλημάτων βλέπουν με αβεβαιότητα το εργασιακό τους μέλλον και απαιτούν να επιστρέψουν όλες τις δουλειές τους χωρίς εργασιακές μεταβολές και υγειονομικά προβλήματα. Να γυρίσουμε δηλαδή όλοι πίσω στις δουλειές μας. Χωρίς αρνητικές μεταβολές στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα να γίνει πράξη. Να γυρίσουμε στις δουλειές μας και να γυρίσουμε όμως και στα σπίτια μας υγιείς. Δεν βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την υγεία μας με κανέναν τρόπο. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βλέπουμε τώρα η κυβέρνηση και προσπαθεί να περάσει ένα νέο αντεργατικό νόμο με την κατάργηση του οκταώρου. Καλά, ο κύριος Υπουργός έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του να δει πώς είναι να δουλεύει μια καμαριέρα, ένας μάγειρας ή ένας σερβιτόρος σε 40 βαθμούς θερμοκρασία και μετά να του λέει μετά από 8 ώρες να κάνει 10ωρο ή 12ωρο. Στα Χανιά οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την ημέρα του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς στις 6 Μαΐου. Είμαστε εδώ δίπλα τους από την πρώτη στιγμή της πανδημίας να διεκδικήσουμε. Να σταματήσει πια η πείνα, να σταματήσουν τα επιδόματα και τα ξεροκόμματα που έχει δώσει η κυβέρνηση και επιτέλους να τους δώσει μέχρι και να ξαναπιάσουν δουλειά επιδόματα τα οποία να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Δυναμικό το σκηνικό της διεκδίκησης και στο Ρέθυμνο με τους εργαζόμενους στον τουρισμό να εκφράζουν επιφυλακτικότητα για το εάν θα πιάσουν δουλειά αυτό το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς τις οικογένειές τους. Η έκκληση που κάνουν είναι έστω και την ίστατη ώρα η κυβέρνηση να βάλει τέλος στον εφιάλτη τους. Πώς θα ζήσουμε όλοι εμείς όσοι πιάσουν δουλειά και όσοι δεν έχουν πιάσει δουλειά. Με τι θα ζήσουμε και πώς. Δυστυχώς θα πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει επιτέλους κάτω από τα προβλήματα των εργαζομένων. Έχουν σκεφτεί άραγε πώς ζούμε εμείς με 2.800 ευρώ. Έχουν σκεφτεί πώς πληρώνουμε το νίκη μας, πώς το φαγητό μας. Ούτε ένας λιγότερος στη δουλειά, με ούτε ένα ευρώ μείωση μισθού, με ούτε μία ώρα παραπάνω πλήρω της εργασίας. Και με τη σημερινή μας κινητοποίηση δίνουμε μια πρώτη απάντηση σε όλα τα σχέδια κυβέρνησης που θέλει τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα να πηγαίνουν χωρίς τα κεκτημένα τους χώρους δουλειάς, χωρίς το 8ωρο, με επιβολή 10ωρης εργασίας. Τα νομοσχέδια που έρχονται το επόμενο διάστημα θα αποκρουστούν.